Μέσα σε αυτό το κλίμα της εκλογολογίας και καθώς η προοπτική προώρων εκλογών είναι όπως καταλαβαίνετε πλέον ορατή, η κυβέρνηση δίνει έναν αγώνα δρόμου προκειμένου να βελτιώσει τα δημόσια οικονομικά, μια και η οικονομία αποτελεί το κλειδί για τις κάλπες. Προβληματισμός μεγάλος υπάρχει εκτός του ελλείμματος και του υψηλού δημοσίου χρέους και για την καλπάζουσα φοροδιαφυγή που παρουσίασε σημαντική αύξηση σε σχέση με πέρσι και έφτασε τα 65 δις ευρώ. Ελεγκτές εξορμούν από αύριο σε 9 νομούς της χώρας όπου εντοπίζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα. Σε πονοκέφαλο για την κυβέρνηση εξελίσσεται η κατάσταση της οικονομίας που όπως φαίνεται θα αποτελέσει και το κλειδί για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών. Στα υψηλά ελλείμματα, το τεράστιο δημόσιο χρέος και στην αδυναμία του κράτους να τασεύσει τις δημόσιες δαπάνες και να εισπράξει έσοδα στον κρατικό κορβανά, έρχεται να προσθεθεί ένα ακόμη, ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα. Αυτό της παραοικονομίας. Το πρόβλημα της παραοικονομίας μέχρι σήμερα δεν έχει λυθεί και τα μέτρα της κυβέρνησης δεν στρέφονται προς αυτή την κατεύθυνση. Η παραοικονομία αποτελεί κοινωνικό και οικονομικό φαινόμενο, καθώς οι δείκτες διαφθοράς παραπέμπουν περισσότερο σε αναπτυσσόμενη οικονομία παρά σε αναπτυγμένη όπως είναι η Ελλάδα. Ενώ, εάν η κυβέρνηση είχε βάλει φραγμό, τότε το χρέος ήταν λιγότερο κατά 20%. Η παραοικονομία αγγίζει τα 65 δισεκατομμύρια ευρώ. Η φοροδιαφυγή 8,5 δισεκατομμύρια, φοροδιαφυγή 20, ξέπλυμα χρήματος 5 δις, διαφθορά 3,5 και η παραοικονομία έτσι φτάνει στο 25 με 27% του ΑΕΠ. Καλό είναι η εφορία να κάνει τη δουλειά της όχι μόνο στον απλό Έλληνα φορολογούμενο, σε όλους. Με εγκύκλιο που απέστειλε ο Υφυπουργός Οικονομίας Αντώνης Μπέζας ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι από αύριο σε όλη τη χώρα. Όμως, σε 9 νομούς, όπου εκεί εντοπίζεται και το μεγαλύτερο πρόβλημα, οι έλεγχοι θα είναι ιδιαίτερα αυστηροί. Πρόκειται για τους νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης, Αχαΐας, Ηρακλείου, Εύβοιας, Χαλκιδικής, Κέρκυρας, Κεφαλινίας και Πρέβεζας. Άλλωστε, θα πρέπει να υπάρχει δουλειά για να κόβουν αποδείξεις. Μετά υπάρχει το παραεμπόριο, το οποίο αν θα πάτε εδώ στο σταθμό, θα δείτε πόσοι φοροδιαφεύγουν. Και όλα αυτά την ώρα που η Ελλάδα εμφανίζεται στις τελευταίες θέσεις σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της διαφθοράς και την αποτελεσματικότητα του δημόσιου τομέα, ενώ εμφανίζει δισκαμψία στην αγορά εργασίας, η οποία συμβάλλει στην παραοικονομία.